Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 817 από το βιβλίο Αβδιού. Σελίδα 817, βιβλίων Αβδιού. Προφήτης Αβδιού. Όρασης Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδόμ. Ικούσαμεν αγγελία παρακυρίου και μηνυτής απεστάλλει προς τα έθνη. Εγέρθητε και ας εγερθόμεν εναντίον αυτού εις πόλεμον. Ιδούς εκατέστησα μικρόν μεταξύ των εθνών, είσαι καταπεφρονημένος φόδρα. Η περηφανία της καρδίας σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν της κυλώμασης των κρυμνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή, ως της λέγης εν την καρδία αυτού τι θέλει με αναβιβάσει εις την γην, με καταβιβάσει εις την γην. Εάν μετεωριστείς ως αητός και αν θέσεις τη φωλεά σου αναμέσων των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος. Εάν κλέπτε ήρχοντο προς σε, εάν ληστέ διανυκτός, πώς εξελίφθης, δεν ήθελον αρπάσει το αρκούνης αυτούς. Εάν τριγητέ ήρχοντο προς σε, δεν ήθελον αφήσει επιφυλίδας. Πώς εξηρευνήθη ο Ισάφ, απεκαλύφθησαν οι κρυψώνες αυτού, πάντες οι άνδρες τη συμμαχία σου σε συνόδευσαν έως του ορίου σου. Οι άνθρωποι την εσύσαν εν ειρήνη μετά σου, σε υπάτησαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Οι τρώγοντες των άρτων σου έβαλον ενέδραν υποκάτων σου, δεν υπάρχει σύνεση εν αυτό. Εν τη μέρα εκείνη, λέγει Κύριος, δε θέλω απολέσει τους σοφούς από του Εδόμ και την σύνεση από του όρους του Ισάφ. Κι οι μαχητές σου θεμάν θέλουν συπτωηθεί δια να εκοπεί εν σφαγή πας άνθρωπος εκ του όρους Ισάφ. Δια την αδικία την προς τον αδελφόν σου Ιακώβ θέλεις εκαλύψει εσχήνη και θέλεις εκοπεί δια παντός. Εν τη ημέρα καθήν ίστασο απέναντι, εν τη ημέρα καθήν οι αλλογενείς έφεραν εις εχμαλωσίαν το στράτευμα αυτού και οι αλότρεοι εισήλθαν εις τα σπήλας αυτού και έβαλον κλήρους επ' την Ιερουσαλήμ ίσο και εσύ ως εις εξ αυτών. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις εις την ημέραν του αδελφού σου, εις την ημέραν της αποξενώσεως αυτού. Ουδέ να επιχαίρεις κατά των ιών του Ιούδα εν τη ημέρα του αφανισμού αυτών. Ουδέ να μεγαλωριμονείς εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Δεν έπρεπε να εισέλθεις εις την πύλην του λαού μου εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να θεωρείς και εσύ την θλίψη αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Ουδέ να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Ουδέ έπρεπε να σταθείς επί τας διεξόδους δια να αποκλείεις τους διασωζωμένους αυτού. Ουδέ να παραδώσεις τους υπολείπους αυτού εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Καθώς έκαμες θέλει γίνει σε, η ανταπόδοσή σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου. Διότι καθώς εσύ σε πίεται επί το όρος το Άγιον μου το θέλουσι πίνει διαπαντός πάντα τα έθνη, ναι θέλουσι πίει και θέλουσι εκτροφή και θέλουσι είστε ως οι μη υπάρχοντες. Επειδή το όρους Σιών θέλει είστε σωτηρία και θέλει είστε Άγιον και ο οίκος του Ιακώβ θέλει κατακληρονομής τας κληρονομίας αυτών και ο οίκος Ιακώβ θέλει είστε πυρ και ο οίκος Ιωσήφ φλόξ, ο δε οίκος Ισάφ ως καλάμι και θέλουν συνεξαυθεί κατά αυτόν και καταφάγει αυτούς και δε θέλει είστε υπόλοιπον του οίκου Ισάφ διότι ο Κύριος ελάλησε. Αμήν. Ισάφ και Ιακώβ, τα αδέλφια του Ισάκ και της Ρεβέκας. Πρωτότοκος ο Ισάφ, όμως πριν γεννηθούν ακόμη, ο Θεός που προγνωρίζει τα πάντα, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά για τον Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος προγνωρίζει τα πάντα, είπε τον Ιακώβ αγάπησα και τον Ισάφ εμίσησα και κατέστησα τα όρη του ερήμωση και την κληρονομιά του κατοικίας ερήμων. Και μάλιστα είπε ότι
θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τους ερημωμένους τόπους. Αλλά ο Κύριος των δυνάμεων λέει γι' αυτόν, αυτοί θα οικοδομούνε και εγώ θα καταστρέφω. Και θα ονομαστούν όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Τι είναι αυτό που έφερε τον Θεό να γίνει τόσο αυστηρός κριτής για τον πρωτότοκο υιό του Ισαάκ, ο οποίος έφερε επάνω του τις επαγγελίες και είναι και σπέρμα της επαγγελίας του Θεού και είναι γιατί είναι σπέρμα του Ισαάκ. Αν και πρωτότοκος, η ευλογία του Θεού ήταν προσδιορισμένη για αυτόν. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να δούμε σήμερα με τη χάρη του Χριστού. Ο Κύριος μας έθεσε σε εκκλησία πρωτοτόκων. Κανείς από εμάς δεν ήρθε επειδή ήταν καλός άνθρωπος ή επειδή ήταν σοφός άνθρωπος. Όλοι ήρθαμε γιατί ο Θεός, ο Πατέρας μας, μας ήλκησε με έλεος, μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστόν, γιατί κανένας δεν πηγαίνει στον Χριστό παρά μόνο αν ο Πατέρας ελκύσει Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε και Αυτός με αγάπησε αιώνια, γιατί πιστέψαμε σε Αυτόν, δεχτήκαμε Αυτόν ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και καθώς ο Πατέρας, επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν, μας έδωσε εξουσία να είμαστε τέκνα Θεού, σαν τέκνα Θεού ο Ιησούς Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία του Θεού, στην αληθινή Εκκλησία του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, και μέσα σε αυτή την Εκκλησία, η οποία είναι Εκκλησία Πρωτοτόκων, αφού εγγράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, άρχισε ο Κύριος την εκπαίδευση και την οικοδόμηση. Η Εκκλησία του Χριστού είναι πρώτον μαθητεία. Εκπαιδεύει ο Χριστός, μαθητεύει ο Χριστός τον κάθε έναν που προσθέτει μέσα σε αυτήν την Εκκλησία. Ύστερα είναι νοσοκομείο. Και καθώς ο Χριστός είναι ο μόνος δάσκαλος και καθηγητής, είναι επίσης και ο μόνος γιατρός των σωμάτων, των ψυχών και των πνευμάτων των ανθρώπων τους οποίους προσθέτει μέσα στην Εκκλησία, ώστε ο μαθητής του Χριστού να είναι και απολύτως υγιής στο σώμα, αλλά ιδιαίτερο στην ψυχή και στο πνεύμα. Και τέλος, είναι στρατόπεδο, βασιλιάς ο Κύριος, εκπαίδευσης στρατευωμένων, ώστε ο μαθητής του Χριστού που είναι υγιής διά του Ιησού Χριστού να είναι και καλός στρατιώτης, αξιόπιστος στρατιώτης και εκπαιδευμένος στρατιώτης. Και όλα αυτά επειδή είμαστε πρωτότοκοι μέσα σε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Όμως ο Ισάφ, αν και πρωτότοκος, έχασε τα πρωτοτόκια, που σημαίνει ότι το ότι είμαστε πρωτότοκοι δεν σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε μέχρι τέλους τα πρωτοτόκια. Και έτσι, χάνοντας τα πρωτοτόκια, γιατί ήταν αληθός άνθρωπος της σάρκας, σε αντίθεση με τον Ιακώβ που είχε μικράν δύναμη, αδύναμος άνθρωπος, αλλά ήταν άνθρωπος του πνεύματος, ο Θεός απέρριψε τον Ισάφ και εξέλεξε τον Ιακώβ, αν και δεν ήταν πρωτότοκος. Και άλλος πήρε το στεφάνι του, και άλλος πήρε την επισκοπή του, και άλλος πήρε τα πρωτοτόκια του, και άλλος πήρε τις επαγγελίες του. Το πρόβλημα ήταν, όπως είπαμε, ότι ζούσε κατά τη σάρκα και περπατούσε κατά τη σάρκα. Έχασε και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αφού ζούσε κατά τη σάρκα, και έχασε και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, αφού περπατούσε κατά τη σάρκα.
Και όταν ο άνθρωπος χάσει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τη διοίκηση, τότε κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Και μάλιστα αυτά που θέλει είναι σκληρά, άδικα και απολύτως αμαρτωλά. Και η αμαρτία εκδηλώνεται πρώτον και περισσότερον του Ισάφ, εκδηλώθηκε πρώτον και περισσότερον στον αδελφό του. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που περπατάει οδηγούμενος όχι από το Πνεύμα το Άγιο αλλά κατά τη σάρκα και διοικούμενος όχι από το Πνεύμα το Άγιο αλλά από το φρόνημα της σαρκός. Κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει η αμετανόητος καρδιά του και μάλιστα εναντίον των αδελφών του ιδιαιτέρως και κάνει ό,τι θέλει το πνεύμα του που έχασε πια την άνωθεν σοφία, την ειρηνική, την ουράνια και απέκτησε σοφία γήινη, ζώδη και εν τέλει δαιμονιώδη. Βεβαίως μέσα στα αδέλφια μας και μέσα στη ζωή μας ο Θεός βλέποντας πάρα πολλές φορές το κακό μας περπάτημα, την πτώση μας, επεμβαίνει αποτελεσματικά προς διόρθωση. Όπως έγινε πραγματικά στους απογόνους του Ιακώβ, στο λαό Ιακώβ, στον Ιούδα συγκεκριμένα. Και επειδή η καρδιά τους είχε πλανηθεί προς την ειδωλολατρεία, έφερε σκεύη εκλογής του, τον Αβουγοδονόσορα και τους Χαλδαίους, να φέρουν δοκιμασία και κρίση, εχμαλωσία και ταλαιπωρία και ο στόχος τους ήταν η αγάπη του Θεού και η επιστροφή και η μετάνοια του λαού του Ιούδα, πράγμα το οποίο έγινε μέσα σε 70 χρόνια. Όμως ο Ισάφ την περίοδο της δοκιμασίας του αδελφού του έπρατε τα μη πρέποντα. Χαιρότανε στην ταλαιπωρία του αδελφού του, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Χριστός «κλαίετε με τα κλαιόντων», αυτός χαιρόταν με τα κλαιόντων. Γιατί? Γιατί ήταν άνθρωπος της σάρκας. Επέβλεπε με ευμένεια στους ανθρώπους που ο Θεός έφερε για κρίση στο λαό του Ιούδα. Μεγαλοριμονούσε, με υπερηφάνεια λαλούσε εναντίον των αδελφών του, των Ιουδαίων. Και εισήλθε μάλιστα και στη γη τους για να διαρπάξει όπως οι Χαλδαίοι τα υπάρχοντα του λαού του Ιούδα και έκλεινε και τις πύλες για να μην έχουν ελπίδα σωτηρίας οι αδελφοί του εκ της φυλής του Ιούδα. Ο Θεός όμως λέει πρόσεχε και το λέει σε εμάς προσέχτε γιατί εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου. Πλησίον είναι η στιγμή που ο Θεός θα εγερθεί εκ του θρόνου της δικαιοσύνης του για να πράξει κατά την δικαιοσύνη του. Θα έλθει η μέρα και έρχεται η μέρα. Όχι η τελευταία, αλλά στη ζωή μας, όπου ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Θα αλλάξει τα πάντα προς ευλογία σε αυτούς που μετανόησαν και στέκονται μπροστά του μετανοημένοι. Και θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή τους αυτούς που αμετανόητοι επιμένουν στις επιθυμίες της σαρκός τους να ζουν και να περπατούν κατά τη σάρκα. Και οι επεμβάσεις αυτές του Θεού έχουν ένα χαρακτηριστικό μοναδικό. Είναι παντοτινές. Ό,τι κάνουμε εμείς, έστω και για κακό ή και για καλό, είναι για λίγο. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητές μας, εκ της φύσεώς μας, εκ της κατασκευής μας, ώστε ό,τι κάνουμε είναι για λίγο. Είτε καλό είτε κακό. Μακάρι να κάνουμε το καλό. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός ό,τι κάνει είναι για πάντα. Είτε καλό είτε κακό. Γι' αυτό και λέει «Εσείς Ιούδα, επίητε εκ της οργής μου στο όρος μου το Άγιο για λίγο».
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πίνουν την οργή μου τα έθνη και ιδιαίτερα ο Ισαφ, αλλά διαπαντός για πάντα. Το έργο του Θεού είναι παντοτινό, αιώνιο. Το έργο το δικό μας είναι προσωρινό. Αλλά εκ του έργου του δικού μας που είναι προσωρινό, όχι μόνο γιατί είναι μικρή η ζωή μας εδώ στη γη, αλλά ιδιαίτερως γιατί είναι μικρή η δύναμή μας, μικρές οι ικανότητές μας. Αν ελεήσουμε, για λίγο θα ελεούμε. Αν μισήσουμε, για λίγο το μίσος θα επιδράσει σε αυτόν τον οποίον μισούμε. Αν κακοποιήσουμε, για μικρό χρονικό διάστημα θα κάνουμε κακό. Αν αγαθοποιήσουμε, πάλι για μικρό. Αλλά το αποτέλεσμα της αγαθότητος του έργου μας και, για να το πω πιο σωστά, της υπακοής μας στο θέλημα του Θεού, έχει αιώνια αποτελέσματα μέσα από το έργο του Θεού, το οποίο είναι παντοτινό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν θα έρθει και όταν έρχεται, που είναι εγγύης η ημέρα του Κυρίου, ήθε να μας βρει μετανοημένους απολύτως, με να έχουμε επιστρέψει στον Κύριο, να έχουμε εξομολογηθεί τα λάθη μας, τα οποία είναι πολλά, γιατί εις πολλά πτεωμένα πάντες, γιατί θα έρθει η μέρα του Κυρίου και για μας, ώστε όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου το έργο του Θεού να είναι ευλογία διαπαντός, ώστε έτσι να προχωράμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού λένε, δίδαξόν με την οδόν την οποία πρέπει να περπατώ, στην οδόν που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Να εργαζόμεθα ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, να εργαζόμεθα δι' αυτόν, ό,τι τάλαντα κι αν έχουμε. Αλλά ιδιαιτέρως, αδερφοί αγαπητοί, προσκαρτερούντες το Κύριο, έτοιμοι κάθε στιγμή για την επίσκεψη του Κυρίου, για τον καιρό της επισκέψεως του Κυρίου στη ζωή μας, ώστε να απολαμβάνουμε τη ζωή εδώ στη γη και αυτή εν αυθονία, και να έχουμε κληρονομιά αιώνιο τη Βασιλεία των Ουρανών. Και κανένας πια να μην μπορεί να επέμβει και να μετατρέψει και να καταστρέψει αυτό που όχι εμείς οικοδομούμε, αλλά αυτό που ο Κύριος οικοδομεί στη ζωή μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 271.